παιδιά, το φτιάχνω. Ωραίο παιχνίδι, κοιτάξτε, έτοιμο. Κοιτάξτε ρε παιδιά, καταπληκτικό. Και φυσικά αυτό το σκιάχτρο φοράει μία πορτοκαλί μπλούζα. Ξέρετε γιατί? Γιατί... Είναι καρότο. Μπράβο, πες το. Καρότο. Γιατί εδώ είναι στυφεμένα τα καρότα. Τρώτε καρότα? Ναι. Και εδώ ξέρετε τι είναι αυτά? Κουκιά. Ε, κουκιά. Ναι. Και αυτά γιατί τα έχουμε εδώ τα ξύλα, τα καλάμια. Να δείτε τα κρεμμυδάκια που βάζουμε στη σαλάτα. Προχώρα, Διόπι. Τα κοιτάμε καθώς προχωράμε πάνω από τη μικρή γέφυρα. Έλα, δεν πειράζει. Κάνουμε έτσι. Ένα-ένα στη μικρή. Μόνο έτσι. Προχωράμε, προχωράμε, προχωράμε. Στο τέλος. Γι' αυτό τα βλέπετε όλα αυτά τα δέντρα. Ναι. Αυτό είναι το πιο πολύτιμο δέντρο του κόσμου, λέω εγώ. Ναι. Γιατί ακούστε τι μας δίνει, πας και το βρείτε ποιο είναι. Καλαμπόκια. Όχι, τα καλαμπόκια δεν είναι δέντρα. Ελιές. Ποιος το βρήκε ότι είναι ελιές? Η ελιά τι μας δίνει? Όχι, η λάδι το βρήκε. Λάδι, τι άλλο? Μας δίνει φύσεις. Την ομορφιά της φύσης, το λάδι, αυτό που το τρώμε και ο ήλιος. Πώς λέγεται, τον καρπό. Ο ήλιος το ξύλο. Μας δίνει ξύλο για το τζάκι. Ναι. Μας δίνει ωραία, μπορούμε να μπούμε τώρα μέσα στον ελαιόνα. Ο ελαιόνας είναι πολλές ελιές μαζί, όπως τα πολλά καλάμια, πώς σας τα είπα πριν. Καλαμιό. Καλαμόνα. Ο καλαμιώνας είναι τα πολλά καλάμια μαζί. Και ο ελαιόνας είναι πολλές ελιές μαζί. Λοιπόν, τώρα ακούστε ποιο είναι το παιχνίδι το τελευταίο. Θα περπατήσουμε και την τώρα. Τι νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε. Και εσύ είναι, πάρτε τις αγκαλιά! Πάρτε τις αγκαλιά τις μεγάλες! Να ο πρώτος νικητής, μπράβο! Ο πρώτος να, νικητής! Και εδώ, η άλλη... Να και η άλλη νικήτρια! Μπράβο! Αυτές οι δύο ελιές, κοιτάξτε τον κορμό! Κοιτάξτε πως είναι αυτός ο κορμός! Ποιος νίκησε! Όλοι νικήσαμε, γιατί όλοι ακουμπήσαμε την ελιά! Κοιτάξτε αυτή την ελιά! Και αυτή την ελιά. Και κοιτάξτε και αυτή την ελίτσα. Αυτή ακούνησα. Είναι γριούλα ή πολύ νέα? Νέα. Πού το καταλάβαμε? Έχει πολύ λεπτό. Τι, έχει πολύ λεπτό. Και τι είναι γεμάτες οι ελιές πάνω? Αυτό είναι παλαιό. Παπάλαιο. Και εδώ παιδιά ποιο ζει μέσα? Μυρμήγια. Μόνο. Και μέλι. Και ό,τι θέλεις. Είναι το δέντρο, είναι ένα τεράστιο σπίτι. Ε? Που ζούνε, ζούνε μέσα και κουκουβάγες και πουλιά και παπαγάλι και μυρμήγια και έντομα. Λοιπόν, δεν μπορώ να βρει, είναι πολύ μικρή. Περάστε το ωραία. Ναι. Τώρα μήπως πεινάσατε? Ναι. Πάμε να φάτε? Ναι. Όχι τρέχοντα, στοπ, 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 στοπ. Θα γαλάσουμε. Πάμε την τελευταία μας. Στοπ η Πινελόπη και πάει. Έτσι, μπράβο Πινελόπη. Περπατάω. Πίσω. Για έλατε από εδώ. Κόβουμε δρόμο. Για έλατε να δείτε και εδώ κάτι. Εδώ αυτό λέγεται κομπός, παιδιά. Επειδή τίποτα δεν πετάμε σε αυτό το κτήμα. Έτσι, όλα χωρίς φάρματα. Μυρίζει απέσια και έχετε δίκιο, γιατί αυτά στην πραγματικότητα αρχίζουν και σαπίζουν, δηλαδή λιώνουν. Όμως επειδή τίποτα δεν πάει χαμένο στην αυτή,
ακριβώς αυτό που σαπίζει και μοιάζει σαν να χάνεται. Δεν χάνεται ποτέ. Γιατί το βάζουμε κάτω από τα δέντρα και μέσα στο περιβόλι και θα βοηθήσει τα καινούργια φυτά που γεννιούνται να γίνουν αυτά. Τα πολλά πολλά από εδώ.